Θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα ασφαλιστικά νέα, στον τομέα του ασφαλιστικού. Θα συνομιλήσω με τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στο ΙΚΑ, νυν ΕΦΚΑ, Γιώργο Κυριακόπουλο. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Κοκκόλη, να είστε καλά. Αύριο 24 ώρες απεργία, τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσετε. Αντιδράτε στην αναβάθμιση και στον εξυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, όπως λέγεται το νομοσχέδιο, ο τίτλος του νομοσχεδίου. Γιατί, κύριε Κυριακόπουλε? Πρώτα απ' όλα, την λέξη εξυγχρονισμό στη χώρα αυτή την έχουμε πάρα πολλά χρόνια και πάρα πολλές φορές ακούσει, και δυστυχώς και στη δημόσια διοίκηση αλλά και στο δικό μας το φορέα, δυστυχώς δεν έχει καταφερθεί να γίνει αυτό που λέμε εξυγχρονισμός, άμεση και ταχύ εξυπηρέτηση του πολίτη σε όλα τα επίπεδα, στις συντάξεις, στις παροχές, στο Μητρό, στα έσοδα. Γνωρίζετε, κύριε Κογκόλη, ότι είμαστε σε ένα οργανισμό που ο κόσμος ταλαιπωρείται. Θέλω να ξεκινάω πάντα με τον κόσμο. Η σημασία έχει αυτοί που μας βλέπουν να ξέρουν ότι εμείς ως εργαζόμενοι κατανοούμε τα προβλήματα που έχουν. Αλλά όμως το ζήτημα είναι ότι παρόλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει από τη σημερινή κυβέρνηση, η κατάσταση είναι τραγική. Δείχνετε κάποια βίντεο τώρα από τον ΕΦΚΑ. Δεν έχετε βίντεο που περιμένει ο κόσμος στην ουρά, 20 και 30 άτομα κάθε πρωί, να μπουν μέσα στον ΕΦΚΑ με ραντεβού, που πρέπει να υπάρχει ραντεβού λόγω κορονοϊού. Από εκεί πέρα όμως, γιατί να υπάρχει το 2022 κόσμο να έρχεται σε μια δημόσια υπηρεσία για να εξυπηρετηθεί? Σε ποια χώρα της Ευρώπης, γιατί είμαστε ευρωπαϊκή χώρα εντός εισαγωγικών, περιμένει ο κόσμος απ' έξω μια δημόσια υπηρεσία να εξυπηρετηθεί? Είμαστε μοναδικοί. Είμαστε μοναδικοί που έχουμε χιλιάδες εκκρεμείς συντάξεις. Είμαστε μοναδικοί που δεν έχουμε οργανώσει το σύστημα ούτως ώστε να εξυπηρετείται ο πολίτης άμεσα. Και αυτό δυστυχώς ταλαιπωρεί πολύ τους ασφαλισμένους και τους εναλλασσόμενους και αρκετά και εμάς, οι οποίοι δυστυχώς, κύριε Κογκόλη, να σας πω ότι μέσα στον 1,5 χρόνο έχουν φύγει 1.100 άτομα από τις υπηρεσίες μας χωρίς να προληφθεί ούτε ένας. Δεν και αλλάζει όμως η όλη αυτή η συνθήκη, ναι, με τις αλλαγές? Και τι εννοώ, δηλαδή με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με τους λογιστές και τους δικηγόρους που θα βοηθήσουν τις εκκρεμείς συντάξεις, ναι, και ίσως με τους υπαλλήλους οι οποίοι θα πρέπει να μάθουν, για να το πω απλά, να χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία. Οι λογιστές και δικηγόροι που ξεκίνησε ο κ. Κατζηδάκης να τους αναγγέλει ότι θα είναι η λύση του προβλήματος τον Ιούνιο του 2021. Φτάσαμε το Δεκέμβριο του 2021, από τους 2.400 που καταθέσανε αιτήσεις και κάναν σεμινάρια, να πάρουν την πιστοποίηση 333. Ξέρετε πόσες αιτήσεις έχουν έρθει στην υπηρεσία μας σήμερα? Καμία. Ούτε σε εμάς, ούτε στον πύργο, ούτε πουθενά. Στην Αθήνα, από ό,τι μαθαίνω, έχουν κατατεθεί 8 συνταξιοδοτικές αποφάσεις από δικηγόρους. Και το ζήτημα είναι λοιπόν ότι οι λύσεις αυτές έχουν αποτύχει. Έχουν αποτύχει γιατί η έκδοση μιας σύνταξης σήμερα, ειδικά τον τρόπο που λειτουργεί το ασφαλιστικό σύστημα και τα διαφορετικά που υπάρχει σε όλα τα ταμεία, γιατί είμαστε ένας φορέας που λέμε ΕΦΚΑ και έρχεται ο κόσμος και λέει εδώ είστε το ΕΦΚΑ. Και όμως είμαστε ΟΑΕ, ΤΣΑΙ, ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, Ταμείο Νομικών, Ταμείο Δικηγόρων και ούτω καθεξής. Όλα τα ταμεία είναι ακόμη χωρισμένα. Μόνο η ταμπέλα έχει μείνει ΕΦΚΑ. Είμαστε όλα μαζί σε ένα, μόνο με μια ταμπέλα που λέει ΕΦΚΑ. Δυστυχώς λοιπόν αυτή η κατάσταση είναι τραγική. Και να σας πω και κάτι, γιατί έρχεται ο κ. Χατζηδάκης και μας λέει σήμερα εξυγχρονισμός. Θα φέρνει ένα Golden Boy που είναι πρόκληση ο μισθός του 4.631 σε μια υπηρεσία. Ας πούμε σήμερα, κύριε Κογκόλη, είχα πάει στην Αμαλιάδα. Στην Αμαλιάδα υπηρετούν 12 υπάλληλοι για όλα αυτά τα ταμεία που σας είπα νωρίτερα, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν και εξυπηρετούν 75.000 ανθρώπους. Αυτό το Golden Boy, το 4.631, θα καταφέρει τίποτα? Δεν αποκλείεται, δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα. Όπως και εδώ στην Πάτρα, όπως και πουθενά αλλού. Αντίθετα, αντί όλα τα χρήματα αυτά που θα δοθούν στα Golden Boy, γιατί εγώ τα έχω υπολογίσει περίπου και στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Έχουμε 120 διευθύνσεις, έχουμε διευθύνσεις στη διοίκηση, 120 υποκαταστήματα. 1 εκατομμύριο ευρώ αντιστοιχούν σε 700 περίπου υπαλλήλους. Και δεν μιλάμε για υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει, οι οποίοι σε αυτή τη χώρα έχουμε την πιο μορφωμένη γενιά και θα πρέπει να δούμε κάποια στιγμή αυτή η γενιά πώς δουλεύει. Θα δουλεύει σε ιδιωτικές εταιρείες με 600 ευρώ χωρίς ελπίδα και με ατέλειωτα ωράρια, ή θα δουλεύει σε ένα δημόσιο φορέα ο οποίος θα πρέπει να εξυπηρετήσει τον πολίτη και να είναι σύγχρονος στην καθημερινότητά του και να βελτιώσει τις συνθήκες? Αυτό είναι το πρόβλημά μας, γι' αυτό καπεργούμε αύριο. Ο κ. Κατζηδάκης είναι ο υπουργός που έχει πει αμέτρητα ψέματα μέχρι σήμερα. Να σας πω κάτι, κύριε Κογκόλη. Πόσες σας είπαν ότι μαζέψαν ελιές με τις περορίες που θα δουλεύανε το καλοκαίρι και θα μαζεύανε ελιές το χειμώνα? Υπήρχε κανένας που μάζεψε ελιές με τις περιορίες, τις απλήρωτες που έλεγε για το εργασιακό νομοσχέδιο? Λοιπόν, να σταματήσει αυτό το παιχνίδι, να μην στοχοποιεί τους υπαλλήλους. Έχουμε προβλήματα σαν υπηρεσία, δεν είμαστε όλοι άριστοι, όμως προσπαθούμε στα μέτρα του δυνατού. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και τον κόσμο που ειλικρινά σας μιλάω, καταλαβαίνει το τι γίνεται. Καταλαβαίνει ότι υπάρχουν αδιέξοδα στην καθημερινότητα τη δικιά μας, τα οποία δημιουργούν προβλήματα και σε αυτούς.
Σας ευχαριστώ πολύ. Δεσμεύομαι να κάνουμε μια αναλυτικότερη Αυτό πρέπει να συζήτηση μια αναλυτικότερη σε μια βεβαίως εκπομπή στο PLP, διότι συνομιλώ με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει τα προβλήματα και στον ΕΦΚΑ, αλλά και τα προβλήματα των πολιτών που επισκέπτονται καθημερινά τον ΕΦΚΑ. Και η αλήθεια είναι πως κρέμονται από τα χείλη σας σε πολλές των περιπτώσεων, κύριε Κυριακόπουλο, και πολύ περισσότερο από την βοήθεια των χεριών σας, εκεί μεταφορικά και κυριολεκτικά. Γνωρίζετε την τοπική κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ και δεσμεύομαι γι' αυτό. Κύριε Κυριακόπουλο, ευχαριστώ πολύ.